Το Πρωινήγγυλα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Ξέρετε, στο στούντιο είναι πιο ωραίες συζητήσεις, γιατί είναι πιο διαφορετικές. Δεν είναι αυτό να μεσολαβεί τηλέφωνο και τα λοιπά. Είναι κύριος Πανταζής εδώ. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Πανταζή. Καλημέρα, κύριε Τσαγκαρά. Καλώς ορίσατε. Καλώς μας ήρθατε. Τους ακροάτες σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Λοιπόν, εφόλη τη σύλληση η συνέντευξη, έχω καλέσει και τους ακροατές μας, αν θέλουν να κάνουν παρέμβαση με την έννοια των ερωτήσεων, να καταγράφονται εδώ οι ερωτήσεις και να σας τις απευθύνουμε. Οπότε μπορούν να το κάνουν και θα σας τις απευθύνω στο τέλος. Θα το μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και θα συζητήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, που θα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα της συζήτησής μας. Θέλω να ξεκινήσω με αυτά τα περί δημοκρατίας και την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Την τελευταία φορά στη συνεδρίαση αποχωρήσατε, να το πω έτσι, έγινε κάποια ιστορία. Τώρα στη συνέχεια καλείτε σε συζήτηση τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος δηλώνει ανοιχτός ότι μπορεί να έρθει και να καθίσει σε ένα τραπέζι. Το ίδιο έστειλε και ο κ. Σκηνόπουλος, ο οποίος δεν ήταν μαζί σας με τους υπόλοιπες παρατάξεις, αλλά από μόνος του έστειλε το ίδιο. Οπότε όλοι ουσιαστικά συμφωνείτε σε αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι ήταν αυτό που εξόργησε εσάς και ζητάτε αυτή την συνάντηση και τι θα πείτε, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνάντησης. Καταρχάς να καλημερίσουμε τους ακροατές σας. Καλημέρα. Απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, ότι υπήρχε ένα προφορικό αίτημα κατά τη διενέργεια του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου, ότι θα έπρεπε να καθίσουμε όλες οι δημοτικές παρατάξεις με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μιας και είναι ένα νέο πρόσωπο, αναφέρομαι στον κύριο Μπινιχάκη, ο οποίος μου είναι και συμπαθής, γνωστός από στο την ανθρώπινο δράση του, στο επίπεδο σαφώς στο ανθρώπινο, να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι δεν έχω απολύτως κανένα θέμα με τον κύριο Μπινιχάκη ως προσωπικότητα. Όμως αυτό το προφορικό αίτημα για μια συνάντηση, προκειμένου να δούμε καταρχάς τις ημέρες που θα μπορεί να συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, τις πιθανές ημέρες, αν αυτό θα είναι Δευτέρα, αν θα είναι Τετάρτη, αν θα είναι Τρίτη Δευτέρα του μήνα, όπως ο κύριος Νταραράς μετά από συμφωνία που είχε κάνει με τις παρατάξεις, και είχαμε καταλήξει σε αυτό. Σαφώς να το διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι στα έκτακτα δημοτικά συμβούλια, που το έκτακτο της ανάγκη, η έκτακτη ανάγκη είναι αυτό που τα λέει και η λέξη έκτακτο. Ακριβώς. Εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για τις προκαθορισμένες, και αυτό γιατί θα πρέπει να γίνει, για δύο λόγους, οι οποίοι και οι δύο είναι σημαντικοί. Καταρχάς, για να μην αποκλείεται η δυνατότητα να παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Και κατά δεύτερο, υπάρχει ένας πολύ καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου, αυτό θα πρέπει να αντιληφθεί ο κ. Μπινιχάκης, οι οποίοι γνωρίζουν εκ των προτέρων την επομένη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Τρίτη Δευτέρα, ας πούμε, του κάθε μήνα, έτσι, θα πρέπει να έχουν προχωρήσει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τρέξουν γρηγορότερα οι αποφάσεις. Ενημέρωση θα έχετε κι εσείς, αν γνωρίζουν και οι υπάλληλοι ποια μέρα είναι, οπότε θα προετοιμάζονται καλύτερα, θα σας φέρουν τους φακέλους. Λειτουργεί καλύτερα ο Δήμος, έτσι, και ξέρουν ότι αν υπάρχει βέβαια η προκαθορισμένη ημέρα εντός του μήνα. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Εχθές είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μπινιχάκη, όπου συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή, είχε συνεδρία στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, και είπε ότι θα μας καλέσει σήμερα το μεσημέρι. Αναμένεται λοιπόν. Προκειμένου να γίνει αυτή η πολυπόθητη συζήτηση, θα δει και ο ίδιος ότι είναι ανάγκη να γίνει όλο αυτό. Θα βοηθήσει και τον ίδιο και τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι θα πρέπει να έρχονται στα δημοτικά συμβούλια. Φέρνω ως παράδειγμα κάποιους επαγγελματίες, αλλά και κάποιους γιατρούς που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα, ιδιαίτερα
τον κύριο Χατζάκη, τον γιατρό, τον καρδιολόγο του ΕΣΥ, ο οποίος, αντιλαμβάνεστε, έχετε πάει στο νοσοκομείο, υπάρχουν ραντεβού τα οποία κλείνονται αρκετούς μήνες ή και εβδομάδες νωρίτερα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα συμβούλιο ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι ένα τέχνασμα προκειμένου σύμβουλοι της αντιπολίτευσης να παρεμποδίζονται έτσι ώστε να μην καταφέρουν τελικά να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα θέματα λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε. Ποιος ο λόγος να γίνει ένα τέχνασμα τώρα, κύριε Πανταζή, δηλαδή της πλειοψηφίας, σαφώς υπάρχει. Γιατρός ο ΕΣΥ είναι ο κύριος Χατζάκης, δεν έχουμε άλλο γιατρό έτσι ο οποίος... Έχουμε άλλους γιατρούς, έχουμε άλλους επιχειρηματίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας πούμε που έχει έτσι. Ιδιωτικό γιατί, ιατρείο. Λέω ότι δεν μπορεί, έχει ραντεβού, ας πούμε, έχει ραντεβού, αλλά θα μπορεί, εννοείται ότι θα μπορεί να τα... Και οι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν αυτό που είχαμε καταλήξει τόσα χρόνια έτσι, για την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, επιλέγαμε ημέρες οι οποίες είναι τα καταστήματα κλειστά, καθώς και τα ιατρία κτλ. Τετάρτη, Δευτέρα, Σάββατο. Ίσως και η Κυριακή, αυτά θα τα δούμε. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μπινιχάκη, καθώς και την δικαιολογούμενη από πλευράς μου, δεν θα έλεγα έπαρση, αλλά ένταση σε κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, δεν έχει την εμπειρία, εύχομαι να την αποκτήσει, εμείς θα τον βοηθήσουμε σε όλο αυτό, έτσι ώστε να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα. Λυπάμαι πάρα πολύ, θλίβομαι μπορώ να πω, για τις εξελίξεις οποίες υπήρχαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι θέμα εμπειρίας, πιστεύετε αυτό? Εγώ θέλω να πιστεύω το καλό σενάριο. Ναι, δηλαδή αγχώνεται με αυτό και πώς θα τα φέρει εις πέρας όλα αυτά. Δείχνω κυρία Τσαγκαράκη, ότι έχω καλοπροαίρετη διάθεση, αν αυτό βέβαια συνεχιστεί και δεν αλλάξει μετά από αυτή τη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε. Έτσι, τα πράγματα θα δυσκολέψουν και για τον ίδιο και για εμάς. Με δυσάρεστες επιπτώσεις. Πώς ξέφυγε τώρα αυτή η ιστορία, κύριε Πανταζή, για να αναφερθούμε στο. Δεν θα ήθελα να σταθούμε πολύ, γιατί έχουμε αρκετά σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Είναι θέματα, αν δεν τα βρείτε, αν δεν βρείτε μια κοινή συνισταμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά δεν θα προχωράνε τα θέματα, καταλαβαίνετε. Θα είστε όλοι στα κάγκελα. Έτσι, θα τα βρούμε όπως τα βρήκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι με τον εκάστοτε πρόεδρο. Είστε αισιόδοξος. Είμαι βεβαίως, από τη φύση μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα πρέπει λοιπόν οι αποφάσεις να λαμβάνονται γρήγορα. Ο χρόνος για να αναπτύξουν ζητήματα οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι τέτοιος έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει το κάθε ζήτημα και αυτό το χρονόμετρο το οποίο τοποθετήθηκε και επί της προεδρίας του κυρίου Νταραρά, ο οποίος το χειρίστηκε άψογα μπορώ να πω, θα πρέπει να λειτουργεί έτσι όπως ορίζει, αν θέλετε, ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά για όλους. Να υπάρχει δηλαδή μια ισοτιμία μέσα και μια ισορροπία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης να έχουν 2 λεπτά μόνο για τα προημερήσεις διάταξης θέματα και οι αντιδήμαρχοι στους αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους της κυβερνώσας παράταξης να έχουν άπλετο χρόνο για να αναπτύξουν ακριβώς και με όλες τις λεπτομέρειες το σκεπτικό που έχουν και να δώσουν τις απαιτούμενες απαντήσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ, είμαι αισιόδοξος, ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή έτσι ώστε ο κύριος Μπινιχάκης να είναι διαλλακτικότερος και με καλύτερες, αν θέλετε έτσι. Μάλιστα. Και εδώ παίζει και η ανάγκη αλλαγής του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι. Αλλά επειδή τον άκουσα και τον κύριο Μπινιχάκη αλλά και άλλους να αναφέρονται, είναι ένας παλιός κανονισμός. Και επειδή τα πράγματα, κύριε Τσαγκαράκη, έχουν αλλάξει, μετά το Κλεισθένη υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή στον τρόπο διοίκησης όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη, γι' αυτό και το Υπουργείο Εσωτερικών το έχει δει σαφώς και έχει πει ότι κάποια στιγμή, αυτή μπορεί να είναι μετά 5-6 μήνες, μετά μπορεί και καθόλου, θα φέρει ένα πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο θα προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Mm-hmm. Δεν θα είναι θέσφατο, υποθέτω. Έτσι. Τώρα πρέπει να περιμένουμε να μας στείλει το Υπουργείο Εσωτερικών ή μπορούμε και μόνοι μας να. Νομίζω ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό και περιμένουμε. Αυτή είναι και η διαφορετικότητά μας, αν θέλετε, η διαφορά μας. Ότι
η Δημοτική Αρχή περιμένει να τους πούν οι άλλοι τι θα κάνουν, ενώ εμείς διαμορφώνουμε το αύριο. Μπορούμε να το κάνουμε, κυρία Τσαγκαράκη, να είστε σίγουροι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν και αν είναι έρθει η άποψη του Υπουργείου, σαφώς οφείλουμε να τη σεβαστούν, θα είναι νόμος του κράτους, και αν που θεωρώ πως έτσι θα είναι, θα δίνει τη δυνατότητα σε κάποια άρθρα του σχεδίου αυτού να το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει για τους χρόνους κτλ. Mm-hmm. Να το δούμε όμως mm-hmm. πρώτα. Mm-hmm. Μέχρι να το δούμε όμως. Ναι. Έχουμε δικαίωμα σαν παρατάξεις να κάνουμε προτάσεις. Τα έως 6 ναι, λεπτά ναι. λοιπόν, ναι. αντί για 2 έως 6 λεπτά να συζητάμε τα θέματα της προημερήσεως διάταξης, πριν μπούμε δηλαδή στα θέματα τα καθορισμένα, ναι. να υπάρχει αυτός ο χρόνος προκειμένου να υπάρχουν και απαντήσεις. Ναι. Έθεσε ένα ζήτημα το οποίο σαφώς και υφίσταται, το άθροισμα του χρόνου. Όταν ας πούμε τα προημερησίας πρέπει να είναι μία ώρα. Mm-hmm. Ρωτώ λοιπόν, πότε ήταν μία ώρα? Ο κανονισμός αυτό λέει. Σε όλες τις συνεδριάσεις αυτό δεν τηρήθηκε. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλώς δεν τηρήθηκε. Να. Γιατί και εσείς, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είστε, αν θέλετε, οι άνθρωποι οι οποίοι μεταδίδουν την είδηση και μας βοηθάτε για όλα όσα ακούγονται μέσα εκεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις αποφάσεις που λαμβάνονται κτλ. Δεν δείχνει από μόνο του ότι ο χρόνος δεν είναι επαρκής. Ο Δήμος Ιεράπετρας πλέον είναι ένας μεγάλος Δήμος. Ήταν και παραμένει ο τέταρτος Δήμος του νησιού, αλλά έχει πλέον επιφορτωθεί με τόσες επιπλέον αρμοδιότητες που αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος αυτό δείχνει πράξη. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να ευαγγελιζόμαστε έναν κανονισμό ο οποίος στην ουσία, ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, στο πρώην ενίσχυση διάταξης, δεν τηρήθηκε ποτέ. Και επαναλαμβάνω, καλώς δεν τηρήθηκε. Μπορώ να σας πω σωρία ονομάτων προέδρων οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι και αφουγκραζόμενοι την άποψη των αντιπολιτευτικών παρατάξεων, των υπολείπων παρατάξεων, άφηναν περισσότερο χρόνο από ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό για να πουν τις απόψεις τους και να δούμε ποια ζητήματα. Αυτό όμως δεν είναι και από την άλλη, έτσι, για να κάνω και το δικηγόρο του Διαβόλου. Αν έχεις ας πούμε 36 θέματα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και αυτό το δούμε λίγο πιο συνολικά. Mm-hmm. Αν έχεις 30-36 θέματα στα ημερήσεις διάταξης και έχεις ας πούμε 3-4 στα προημερησίας και θα πρέπει να αναλώσεις, να αναλωθείς στα πρώη ημερησία σε μια πιο ωραία. Στο τέλος πώς θα καταφέρεις να περάσεις λοιπόν τα 30 θέματα? Γιατί να έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο με 35 θέματα και να μην έχουμε δύο δημοτικά συμβούλια, έτσι, το μήνα ή δύο κόμμα κάτι, μιλώ για το άθροισμα το ετήσιο που βγαίνει κάπως έτσι, προκειμένου να αναπτύσσονται τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Να μην ταλαιπωρούμε τους υπαλλήλους. Γι' αυτό σας λέω ότι λύσεις υπάρχουν. Άμα θέμε να τις βρούμε, μπορούμε να τις βρούμε. Πάντως, για να πω την αλήθεια, παρακολουθώντας τόσα χρόνια τα δημοτικά συμβούλια, τα πρώην ηρεσίας έχουν ζουμί. Δηλαδή πολλές φορές τα 36 θέματα μπορεί να περάσουν έτσι διαδικαστικά, ναι. έτσι, χρηματοδοτήσεις, αυτό δεν λέτε. Έχουν τη σοβαρότητά τους, άλλη... έχουν τη σοβαρότητά τους, εσείς το θέτετε σαν ραδιοφωνικό ενδιαφέρον, αλλά... Δεν είναι θέμα, δηλαδή ας πούμε αν υπάρχει μια παράδειγμα εξέλιξη για τη σχολή, λέω τώρα, φυσικοθεραπείας, δεν θα το βάλει πρώτο θέμα, θα το βάλει στα προημερησία. Για να φέρω άλλο ένα παράδειγμα, στους τρίτους, αυτοί που δεν είναι δημοτικοί σύμβουλοι και θέλουν να τοποθετηθούν, αυτός μπορεί να είναι πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, ο Πρίτανης για το θέμα, συγγνώμη, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, ναι. ο Πρίτανης ας πούμε του Πανεπιστημίου, ο οποίος, ή κάποιοι φιλοξενούμενοι, ναι. αυτοί έχουν ένα μόνο λεπτό, ένα λεπτό. Είναι αρκετό, δηλαδή πείτε μου εσείς με τι σκεπτικό και αναλόγως σοβαρότητα του θέματος, αν μπορείτε σε ένα λεπτό να το αναπτύξετε. Άρα λοιπόν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο κανονισμός και εμείς δεν θα περιμένουμε κανένα Υπουργείο να μας πει τι θα κάνουμε. Αν αυτό έρθει αύριο το πρωί, επαναλαμβάνω, θα το σεβαστούμε, να. Αλλά είμαστε ικανοί, ικανότατοι μπορώ να πω, να διαχειριστούμε την κατάσταση και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Χωρίς να περιμένουμε κανέναν δραγάτη να μας πει τι θα κάνουμε. Ζητάτε λοιπόν αλλαγές από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και τώρα, προκειμένου να μην γίνεται αυτό. Να λειτουργεί καλύτερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλύτερα και να μπορούν να εκφράζονται όλοι, είτε δημοτικοί, είτε Δημοτικοί Συμβούλοι, είτε αντιδήμαρχοι, γιατί και αντιδήμαρχοι έχουν να απαντήσουν
Δηλαδή αν θέλουν και αυτό το χρόνο. Έτσι, τους, αν έχετε, ας πούμε, αν πρέπει να απαντήσει ένας αντιδήμος σε όλους τους επικεφαλείς, παραδείγματος χάρη των παρατάξεων για ένα ζήτημα, πόση ώρα θα του δώσετε? Έτσι. Ένα λεπτό. Παντός, επειδή υπάρχουν πρωτόγνωρα δεδομένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχαν ποτέ 7 παρατάξεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μια πρώτη αλλαγή, η οποία θα πρέπει να υπάρξει για τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Ποτέ δεν είχαμε φτάσει. Οπότε να είναι ουσιαστικό το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να εκφράζεται κάποιος. Και ένα δεύτερο πάλι... Δημοτικό Συμβούλιο το μήνα. Έτσι, μπορεί να κουράζει τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά σίγουρα έχει θετικό αντίκτυπο για τα δρόμενα της. Αλλιώς είναι, επιτρέψτε μου κύριε Πανταζή, να έχεις 10 θέματα και να τα περάσεις σε μια μισή ώρα να τα συζητήσεις, και αλλιώς είναι να έχεις 30 και να πρέπει να είσαι εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε... Έχουμε φύγει και 4 ώρα τα ξημερώματα, θυμάμαι, το 14 συνεδρίαση, και 2 και 12 και 11 τη νύχτα οι περισσότερες συνεδριάσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, και εγώ δεν έχω ζήτημα, ειλικρινά το λέω, γι' αυτό και η παράταξή μας θα κάνει αυτές τις προτάσεις και το μεσημέρι, αλλά μιας και είχαμε σήμερα αυτή την προγραμματισμένη συζήτηση και με ρωτάτε, θέτω λοιπόν κάποιους έτσι προτάσεις, προβληματισμούς δημόσια πια, για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας ότι δεν είμαστε υπερβολικοί. Πρέπει να προσαρμοστούμε στο σήμερα. Ας το αντιληφθούν αυτό κάποιοι. Ωραία. Θα έχουμε νεότερα λοιπόν μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, τι θα σας πει και ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και έτσι πρωτοεμφανιζόμενος, να το πω, και χρειάζεται στήριξη και βοήθεια στα δημοτικά δρόμενα. Έχει μπει στα βαθιά κατευθείαν στο Προεδρείο, οπότε αντιλαμβάνομαι, ναι, δεν έχει την τριβή, ας πούμε, των χρόνων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να ξέρει. Και απ' την άλλη, θα πρέπει να διαχωρίσει και ο ίδιος τη θέση του, άλλο η παράταξη και άλλο ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι ένα θεσμικό όργανο, το οποίο πρέπει να σέβεται όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις. Και το χώρο, κλείνοντας, θέλω να πω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ θα ήθελα να μην το ξαναδώ αυτό, γιατί έτυχα, χωρίς να το θέλω, να συμμετέχω σε ένα συμβάν όπου συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος επετέθη σε μένα φραστικά και από πολύ κοντινή απόσταση, προκειμένου να επιβληθεί για κάποια ζητήματα. Δεν λύνονται έτσι τα πράγματα, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Αν θέλει κάποιος να δείξει το τζαμπουκά του, ας τον δείξει έξω από το αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι εντός αιθούσης, στην οποία οφείλουμε όλοι μας να σεβαστούμε. Δεν είμαστε χθεσινοί, κυρία Τσαγκαράκη, και εγώ τουλάχιστον και ως επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης, αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος, δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Τις καταδικάζω, τις καταγγέλω και δεν θα μείνω με τα χέρια σταυρωμένα σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο κινηθεί με τέτοιες λογικές και προσπαθήσει να επικρατήσει, να επιβάλλει, αν θέλετε, την άποψή του με τέτοιο τρόπο. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Είναι σημαντικό το θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, με τις προτάσεις αυτές θα δούμε τι, θα το ξαναδούμε το θέμα πώς θα γίνει. Θέλω να πάμε τώρα στις προτάσεις που κάνετε κατά καιρούς, να πάμε σε αυτή την ενότητα, είτε για διάφορα θέματα της πόλης σημαντικά, με έτσι, σημαντικές παρεμβάσεις. Είναι ωραίο να κάνει αντιπολίτευση προτάσεις, όποια τύχη και αν έχουν, έτσι, είτε τις έχουν, θα τα πούμε, είτε τις υλοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο ή παίρνει κάποια ιδέα από την πρόταση της μειοψηφίας, παραδείγματος χάρη της αντιπολίτευσης, να το πω έτσι. Είτε να γνωρίζουν και ο κόσμος, να γνωρίζει και ο κόσμος τι και πώς. Πάμε τώρα να αυτό. Να πω, κύριε Τσαγκαράκη, ότι είμαστε ένας ζωντανός, μια ζωντανή παράταξη, ένας ζωντανός συνδυασμός. Έχω επαφή σχεδόν με όλα τα μέλη της ομάδας και μπορώ να πω ότι είναι και καθημερινή, αλλά οπωσδήποτε σε βάση εβδομάδας συζητάω με όλους τους, με όλα τα μέλη, είτε αυτούς που έχουν εκλεγεί, ενώ που είναι καθημερινή επαφή, αλλά είτε και με τους φίλους οι οποίοι στήριξαν το συνδυασμό, είτε σε τοπικές κοινότητες, είτε στην κοινότητα Ιεράπετρας, είτε το κεντρικό δημοτικό συνδυασμό, που δεν είχαν την τύχη δυστυχώς να εκλεγούν. Έχουμε λοιπόν
Αν θυμάστε καλά, σε πρώτη φάση είχαμε βγάλει την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδων εργασίας. Εκεί είχαμε περιγράψει τις ομάδες εργασίας που σε πρώτη φάση θέλαμε να λειτουργήσουμε. Ήταν 11 οι ομάδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αστικών παρεμβάσεων, αναπτυξιακών έργων, παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού, αθλητισμού, υγείας και πρόνοιας, ατόμων με αναπηρία, διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, πρωτογενή τομέα, τουρισμού και άλλες ομάδες εργασίας. Να σας πω ότι έχουμε συμπληρώσει κάποιες ομάδες με κάποια μέλη που είναι φίλοι αλλά και νοησερχόμενα μέλη στο συνδυασμό και διαμορφώνουμε προτάσεις τις οποίες αποστέλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί το κάνουμε αυτό στο ξεκίνημα μια μικρή παρένθεση. Παρακαλώ. Λέτε, υπάρχει κόσμος που έρχεται ακόμα και τώρα και ζητάει είναι στις ομάδες, ας πούμε. Και... Ναι. Ωραία. Υπάρχει κόσμος. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Να σας πω ότι είχαμε κάνει την πρώτη πρόταση για τη δημιουργία παραλία αμαία στην πόλη Ιεράπετρας, στο Δήμο Ιεράπετρας μάλλον, όπου υποδεικνύαμε, αν θέλετε, μέσα από την πρόταση και τον τρόπο, το χρηματοδοτικό εργαλείο δηλαδή, που μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει έτσι ώστε στο Δήμο Ιεράπετρας να υπάρχουν έως 4 παραλίες, αυτό λέει το πρόγραμμα, τις οποίες χρηματοδοτεί το χρηματοδοτικό εργαλείο, το Υπουργείο συγκεκριμένα, με 60.000 ευρώ την κάθε παραλία. Τι εννοούμε τώρα παραλία αμαία? Καταρχάς, δεν άλλαξε αυτό έτσι, δηλαδή υπάρχει ακόμα, γιατί αλλάζουν πολλά με την νέα κυβέρνηση. Όχι, αυτό παραμένει. Παραμένει. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί πρωτήτερα και ιδιαίτερα του Υπουργείου, είναι σαν να θέλει να αλλάξει το Υπουργείο τον ίδιο τον εαυτό. Θα σας πω για το φιλόδημο. Θα σας πω για το φιλόδημο στο τέλος, είναι σημαντικό και που το θέτετε. Να σας πω ότι οι πληροφορίες υπάρχουν από εκεί. Όμως στη συγκεκριμένη πρόταση τι λέγαμε, να υπάρχει ένα πλήρες σύστημα, όχι μόνο το C-Track, αυτή η μεταλλική ράγα, μπάρα, αυτό το βαγόνι τέλος πάντων. Το οποίο δεν λειτουργήσε όλο το καλοκαίρι. Ήταν πάρα πολλές οι επαφές και στο κινητό μου αλλά και κατηδίαν, όπου μέλη του Συλλόγου Αμαία, άνθρωποι που τους γνωρίζουμε και ήταν και στο συνδυασμό μας και θέλανε να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, δεν το κατάφεραν για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχει λοιπόν ολόκληρος, αν θέλετε, υπάρχει ένας φορέας ο οποίος διαχειρίζεται όλα αυτά και κάλλιστα μπορούσαμε να το αναθέσουμε τη δημιουργία όλων αυτών των 4 παραλίων που θα δημόσιος πρέπει να υπάρχουν. Δημόσιος ο φορέας, κύριε Πανταζή? Όχι, είναι ιδιωτικός. Ιδιωτικό. Ο οποίος αναλαμβάνει να σωστήσει όλο αυτό τον μηχανισμό, να το συντηρήσει, να τον μαζέψει στην ώρα του κτλ. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει κάνει ένα παράρτημα, αν θέλετε, μια θυγατρική, είναι αυτό που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία. Αυτή δηλαδή η εταιρεία που το όστησε μπορεί και να τον αναλάβει και τη συντήρηση. Μιλάμε λοιπόν για μια πρόταση η οποία θα περιέχει σίγουρα το C-Track, το σύστημα πρόσβασης στη θάλασσα, ξύλινους διαδρόμους για την πρόσβαση έως το μια θέση οπωσδήποτε στάθμευσης των χείλα των οχημάτων αλλά και οχημάτων, ίσως και δύο, μια ντουζιέρα, ένα αποδυτήριο για άτομα με προβλήματα κίνησης, καθώς και ένα τραπεζό πάγκος για να ξαποσταίνει πριν ή μετά τον μπάνιο του ή αν θέλετε να παίρνει σειρά προκειμένου να κάνει χρήση του C-Track. Όλα αυτά ανεβάζουν το επίπεδο σε μια πόλη η οποία θα πρέπει, όπως την Ιεράπετρα, σε ένα δήμο η οποία θα πρέπει να αντιληφθεί και να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ξέρετε ότι το 36,8% του παγκόσμιου πληθυσμού που μετακινείται, κάνει διακοπές, έχει προβλήματα υγείας, όχι μόνο κίνησης αλλά και άλλα. Άρα θα πρέπει να επενδύσουμε στον ιατρικό τουρισμό, στην εξυπηρέτηση αυτών των ατόμων που αύριο το πρωί θα μπορεί ίσως και εμείς οι ίδιοι λοιπόν, αποσπασματικά, να αντιμετωπίσουμε. Η πρόταση μας λοιπόν, που εύχομαι να τύχει καλής αντιμετώπισης, μιλάει για μια παραλία στην Ιεράπετρα, στην κεντρική παραλία, μια παραλία στο Μακρύ Γυαλό, μια παραλία στην Παχιά Άμμο, βόρεια του Δήμου, και μια, αν θέλετε, δυτικά στο Μύρτος. Έτσι ώστε να έχουμε. Στην Παχιά Άμμο δεν ξέρω αν μπορεί να κάτσει κάτι τέτοιο. Τέσσερα σημεία, ίσως το καβούσι, αυτό να το δούμε. Αλλά η λογική μας είναι τα απορρίμματα που βγαίνουν να διακτηνήσουμε σε 4 σημεία της πόλης, βορρά, νότο, δύση, ανατολή, 4 παραλίες τέτοιες, τις οποίες θα αναδείξουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βγούμε πολύ μπροστά. Αυτό δεν έχει γίνει σε κάποιο άλλο Δήμο, τουλάχιστον τόσο οργανωμένα.
έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα. Να κάνουμε δηλαδή ένα δίκτυο διαφόρων ζητημάτων που έχουμε υπηρεσιών για άτομα ανάγκες, ας πούμε. Πιστέψτε με, να. Όταν μπαίνουν στη θάλασσα είναι σαν να τους χαρίζουν τον ουρανό με τάστρα. Είναι πραγματικά η αίσθηση, το έχω συζητήσει με τους ίδιους και εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Στη συνέχεια είχαμε κάνει μια πρόταση πάρα πολύ νωρίς, 11 δεκάτου, αρχές Οκτωβρίου δηλαδή, για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Εκεί μέσα αναφέρουμε διάφορα, αναφέραμε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει έντονο το, αν θέλετε, η παρουσία των τοπικών σχημάτων, παιδικών χοροδιών κτλ. Και όχι να περνάμε στην ουσία και εμέσως και χωρίς να το αντιληφθούμε τέτοια πρότυπα τα οποία θα κάνουν τα παιδιά μας να ξεφύγουν αργότερα. Είναι καλό. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί, υπάρχουν, ας πούμε, αν δούμε και τις χριστουγεννιάτικες τώρα. Να το αναλύσουμε λίγο, είναι κρίσιμο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Πέρυσι το δέντρο του Δήμου Ηρακλείου το άναψε ο Νίκος Κακλαμανάκης, ένας ολυμπιονίκης αθλητής, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό πρότυπο για τους νέους και σε ένα τέτοιο μήκος κύματος θα πρέπει να κινηθούμε. Σαφώς και όλη αυτή η εκδήλωση θα πρέπει να πλαισιώνεται και με μουσική αλλά και με άλλα δρόμενα όπως συνηθίζει να κάνει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτά τα επικροτούμε, φιστούμε όμως την προσοχή γιατί τίνει η κατάσταση να ξεφύγει. Φέτος τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα αφού προφανώς και έχουν λάβει υπόψη μας τις προτάσεις που έχουμε κάνει. Μιλάει για, τη βράβευση στολισμού της καλύτερης βιτρίνας και άλλα πολλά είναι μέσα εργασία, θα μας φάει χρόνο. Με αυτά, σαφώς, εννοείται ότι δεν θέλω οι σύλλογοι, να πω αυτό, αλλά η πολιτιστική έτσι αλλιώς έχουν τα πρότυπα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, κύριε Πανταζή. Όταν έχεις το διαδίκτυο και όλη μέρα, ας πούμε, μπορείς να ψάξεις. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ανταποκρίνεται σε αυτό και ένας Δήμος. Ο Ονειράμα είναι καλό συγκρότημα. Δεν διαφωνώ, σας είπα. Ελπίζω ότι μόνο να πληρωθεί και αυτό, όπως γιατί η Φουρέιρα δεν πληρώθηκε. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει πληρωθεί το ένταλμα. Δεν έχει πληρωθεί ούτε το τρενάκι. Και το ένταλμα βεβαίως, όχι το καρουζέλ δεν πληρώθηκε. Τρενάκι, καρουζέλ, δεν ξέρω τι είναι. Το καρουζέλ αυτό που ήταν στη βόρεια μεριά της πλατείας. Και γενικώς το ένταλμα επέστρεψε πίσω γιατί δεν έγινε ούτε καν ένας πρόχειρος διαγωνισμός. Το ίδιο ακριβώς συνεχίζουν και φέτος. Δυστυχώς δηλαδή φαίνεται, δεν τηρήθηκε η διαδικασία, όχι, ας πούμε, όχι, όχι. Και γι' αυτό δεν έχει προωθεί. Μια απόφαση ενός διοικητικού συμβουλίου της Κοινοπολιτείας, αναφέρομαι, δεν φτάνει, ειδικά για κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν πίσω τους χρηματικά εντάλματα. Και μάλιστα υψηλά, μιας και το budget κάποιων καλλιτεχνών είναι ιδιαίτερα φουσκωμένο. Αυτοί βάζουν την τιμή και εμείς στην ουσία αποφασίζουμε για τις επιλογές μας. Όμως ναι, το ένταλμα δεν έχει ένα ολόκληρο χρόνο μετά και αφού πέρασε ένας ολόκληρος Γολγοθάς, πηγαινερχόταν το ένταλμα, έφτασε μέχρι και την Αθήνα σε δεύτερο επίπεδο ελέγχου, όπου και επέστρεψε θα πληρωθεί, αλλά με αρκετή καθυστέρηση. Και αυτό υποδεικνύει ότι δεν πήγε όπως τα άλλα εντάλματα κανονικά και ότι έγιναν αλλά λάθη. Αλλά το προϋπολογισμό υπάρχει το ποσό. Σαφώς, δεν είπε κανείς, μα δεν μπορεί να, αν δεν είναι ενταγμένο σε ένα, σε ένα κωδικό, δεν μπορεί να γίνει, ήταν ο κωδικός των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο λογαριασμό της, στον προϋπολογισμό της Κοινοπολιτείας. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Έτσι, άρα λοιπόν από μόνη της η πρόταση, το ένταλμα πληρωμής, το ότι ένα ολόκληρο χρόνο μετά δεν έχει πληρωθεί και άκουσα την κυρία Χατζημαρκάκη να λέει δεν είναι το πρώτο, το τελευταίο. Εγώ να τα κάνουμε όλα έτσι. Να τα πηγαινοφέρνουμε και να αφήνουμε τον κόσμο απλήρωτο. Και αυτό είναι μια απάντηση, αφού υπάρχουν πολλά να τα κάνουν περισσότερα. Έτσι, θα αλλάξουμε λίγο τακτική, εγώ προτείνω, και να είμαστε πιο σοβαροί. Δηλαδή το ότι δεν έχει πληρωθεί, το λέω τώρα, ναι, είναι θέμα διαδικαστικό και όχι οικονομικό. Δηλαδή υπάρχουν τα χρήματα, απλά είναι διαδικαστικά. Το ένταλμα πίσω και έγινε πράξη με λίγα λόγια από την Επίτροπο και στην ουσία αναφέρεται ότι δεν έγιναν οι προκαθορισμένες διαδικασίες. Δεν έγινε ούτε καν ένας πρόχειρος διαγωνισμός. Οπότε αυτή έκρινε ότι δεν μπορεί να πληρωθεί,
με βάση την κείμενη νομοθεσία. Και υπάρχει το δεύτερο στάδιο, ο δευτερογενής έλεγχος, από τον οποίο και πέρασε. Mm-hmm. Εκεί βεβαιώνεις πραγματικά ότι η δράση έγινε, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, mm-hmm. αλλά με πολύ, πολύ καθυστέρηση. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνουν όλα σωστά. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Πάλι χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό ξεκινάμε. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς και προχωράνε σε κάποιο σχήμα αυτό τους ονειράμα. Και ωραία. Ακούω κάτι με κάποιες τοποθετήσεις. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες να απευθύνονται σε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι θα πρέπει ξέρετε, να. Ξέρετε, είμαστε και απομονωμένοι λίγο, κύριε Βρετανίδη. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει να δει ένα συγκρότημα. Δεν διαφωνώ με τη λογική. Θα πρέπει να πάει Αθήνα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ξεχνάμε την ίδια στιγμή αξιόλογους καλλιτέχνες δικούς μας. Όπως αυτό το δικό μας τώρα, ναι. Εντάξει, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά. Αυτό είναι pop μουσική, ας πούμε, έτσι. Που αναφερόμαστε στην νεολαία. Ναι. Τι θα μπορούσε να αντικαταστήσει από τα δικά μας τα παιδιά εδώ, από τα γέρια πετρετάκια. Όχι, δεν είπα ότι, εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να έρθει κάποιο σχήμα. Δηλαδή, να έρθει αυτό το σχήμα. Δικό μας υποκρύπτει και άλλα πράγματα, γι' αυτό το λέω. Όχι, ξέρετε, επειδή ακούω την αντιδήμαρχο των οικονομικών να αναφέρεται συνέχεια ότι πέτυχε και είχαμε κόσμο και θα το ξανακάνουμε. Καλώς γίνονται όλες αυτές οι δράσεις. Αλλά ξέρετε, επειδή ακριβώς είναι δωρεάν, ο κόσμος θα έρθει. Και αυτό να μην το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα για να κάνουμε μια στήρα, αν θέλετε, κριτική στην άποψη των παρατάξεων της μειοψηφίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ φτηνό για να το φέρνει κάποιος σαν επιχείρημα. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Είναι και καλώς, επαναλαμβάνω, γίνονται, αλλά ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο και μια συνεννόηση, ακόμη και μια διαπαραταξιακή συνεννόηση, να βλέπουν τις προτάσεις που έχουν κάνει κάποιες παρατάξεις, όπως η δική μας, έτσι, να. Και να βγαίνει δεν συμμετέχει, ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Όχι, έγινε όπως έγινε η διαδικασία, δεν συμμετέχουμε. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στην Πρόεδρο και στα αυτό μέλη είναι, του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι, δεν είναι σαν να το βάζεις στα πόδια, ας πούμε, να λέμε τάχει, τώρα. Θα σας πω γιατί θέλω μια απάντηση σε αυτό. Προσπαθώ γιατί έχουμε κάποια θέματα να αναπτύξουμε, να τα περάσουμε εντάχει, να μην περάσουμε κιόλας. Για τις προτάσεις, αλλά γι' αυτό τώρα, είναι ουσιαστικό. Ναι. Το να μην συμμετέχετε σε αρκετές επιτροπές είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας και αυτό. Δηλαδή είναι σαν να το έχω βάλει στα πόδια, δεν θέλω, ναι, είμαι απ' έξω και κριτικάρω. Τι απαντάμε σε αυτό? Έχουμε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε καταρχάς. Έτσι, αυτό το αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Αν θυμάστε ότι ως ένδειξη διαμαρτυρίας είχαμε αποφασίσει σχεδόν όλες τις παρατάξεις μειοψηφίας εκτός του κυρίου Χινόπουλου να απέχουμε από το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έγιναν όλα όσα περιγράψαμε πριν από λίγο. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη συνεδρίαση όπως ακριβώς έκανε προχώρησε στην συνεδρίαση και έλαβε κάποιες αποφάσεις. Να δούμε λίγο τις αποφάσεις. Για να δείτε πόσο πρόχειρα λειτουργούν. Καταρχάς, δεν πρόκειται για επιτροπές, πρόκειται για νομικά πρόσωπα, για εκτελεστικά όργανα, με λίγα λόγια, έτσι, τα οποία δεν λαμβάνουν μόνο αποφάσεις, εκτελούν κιόλας. Δεν έχουν εισηγητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν αποφασιστικό και εκτελεστικό χαρακτήρα όλα αυτά που έγιναν εκεί. Γιατί δεν συμμετέχετε, γιατί φύγατε και δεν. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι, ωραία. Θα μπορούσε. Αλλά αυτό έδινε τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να φτιάξει όπως και έπραξε το νομικό πρόσωπο της κοινοπολιτεία και να μπουν μόνο της παράταξης του κ. Καρατζάκη μέσα. Και του κ. Χινόπουλου. Ο οποίος είχε παρευρεθεί. Αυτή ήταν η θέση του κ. Χινόπουλου. Εγώ δεν θέλω να την κρίνω, αλλά έχω να πω κάτι. Θα μπορούσε ο κ. Χινόπουλου, γιατί τον άκουσα την επόμενη μέρα που βγήκε στο ραδιόφωνο, να πει: εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοπολιτείας προτείνω δύο άτομα και σταματώ. Ο υπόλοιπος χώρος για τις υπόλοιπες παρατάξεις. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλύτερη θέση από πλευράς του συνδυασμού του κυρίου Χινόπουλου, θέλοντας έτσι να δείξει ένα σεβασμό σε όλες τις παρατάξεις, όχι μόνο τις αντιπολιτευτικές. Ναι. Αντί αυτού λειτουργήσε όπως λειτουργήσε και επειδή κρινόμαστε όλοι εδώ κάθε μέρα, κύριε Τσαγκαράκη, θα κριθεί και ο ίδιος για τον τρόπο που λειτουργήσε. Εκ του αποτελέσματος όμως έλειπαν από τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοπολιτείας, η απόφαση που λάβανε, τρεις άνθρωποι. Δηλαδή τους αφήσαμε μόνους τους και πάλι το έκαναν λάθος. Και χρειάστηκε με επιπλέον απόφαση, την έχω εδώ μπροστά μου, σας τη δώσω. Του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος πρόσθεσε αυτά τα τρία άτομα. Δηλαδή, το χασαν στην αριθμητική.
δεν ήξεραν ότι οι τακτικοί θέλουν και συγκεκριμένα άτομα να πληρωθούν, ή το ξέραν αλλά δεν το έχασαν στο μέτρημα. Αναπληρωματική. Θέλει και αναπληρωματικούς. Κάθε τακτικό μέλος θέλει και αναπληρωματικό. Έτσι. Εκεί το έχασαν λοιπόν και ήρθε ο Δήμαρχος, σε δύσκολη θέση προφανώς, προβλέπεται από τον νόμο και αποφάσισε και. Να, έβαλε τέλος συμπλήρωσε, αυτή είναι η απόφαση, να. Συμπλήρωσε επιπλέον 3 άτομα προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το Δημοτικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοπολιτείας. Άλλη μία προχειρότητα που εμείς απουσιάζαμε τελείως από το Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο και έγινε λάθη. Επιμένω τώρα. Χωρίς εμάς, γιατί ξέρει κάποιοι μπορεί να πούνε ότι δημιουργούμε πανικό, ότι τα λάθη τα προκαλούμε εμείς κτλ. Ελεύθερους τους αφήσαμε. Και έκανα λάθος το μέτρημα. Μάλιστα. Τα σχόλια των ακροατών. Ωραία. Σε αυτό τώρα πάλι δεν έχετε ευθύνη το να περνάνε χωρίς έλεγχο αποφάσεις από την κοινοπολιτεία, χωρίς έλεγχο της αντιπολίτευσης, χωρίς έλεγχο... Εκεί τώρα δεν. Εντάξει, όχι, δεν εννοώ τώρα. Από συγκεκριμένους, ναι, δεν εννοώ τώρα την. Και νομοθετημένους, ναι, νομοθετικά ελεγκτικά όργανα. Μιλάμε για την πολιτική απόφαση όμως που μπορεί να πάρει ένα μέλος ή ο πρόεδρος του κοινοπολιτείας. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θα πρέπει να ελέγχεται όμως. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον Δήμαρχο να μιλά για συνεργασία. Τεχνικά και ηθικά. Αυτό εννοώ. Τη συνεργασία τη δείξει με πράξη, όχι με λόγια. Έτσι, δεν καλείς ας πούμε κάποιους στο γραφείο σου, βγάζεις μια φωτογραφία και αυτό να είναι ο δείκτης της επιβεβαίωσης της συνεργασίας. Αλλιώς φαίνονται, με πράξεις φαίνονται τις συνεργασίες. Μάλιστα. Απουσίαζαν λοιπόν μέσα από εκεί 5 παρατάξεις. Έτσι, για τους δικούς τους λόγους. Να. Μπορούσαν λοιπόν, αν ήθελαν, αυτά τα θέματα που είχαν να κάνουν με τη σύσταση των νομικών προσώπων είτε να πάνε στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο, είτε οι παρατάξεις του κ. Χινόπουλου αλλά και άλλες και του κ. Καλατζάκη να αφήσουν χώρο προκειμένου να κάνουμε προτάσεις. Ωραία. Προκειμένου να μπουν μέσα, εάν ήθελαν. Προφανώς δεν ήθελαν και συνέχισαν με την τακτική την οποία είναι γνωστή. Θέλω. Με λίγα λόγια, με λίγα λόγια να το ολοκληρώσω. Λειτουργήσα με έναν τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να αποκλείσουν κάποιες παρατάξεις από την σύσταση των νομικών προσώπων. Εμείς είχαμε έτοιμες προτάσεις προκειμένου αν γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία μας να καταθέσουμε τη σύσταση σε όλα και τη συμμετοχή μας σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Δεν κατέστη δυνατό. Έτσι, από εκεί και μετά τα σχόλια είναι σαφώς των ακροατών και λοιπόν, των δημοτών της πόλης. Αυτό για, για τις προτάσεις, γιατί εκεί έχουμε μπει σε αυτό το κομμάτι, προτάσεις του συνδυασμού σας κύριε Πεταζή. Μιλήσαμε για τη, μιλήσαμε για, για τα Χριστουγεννιά. Έχουμε φτάσει στις χριστουγεννιάτικες προτάσεις. Νομίζω, δεν ξέρω, επειδή σας έχω καλέσει εγώ σήμερα εδώ, ο κ. Προστάκης θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνει παρέμβαση ο κ. Προστάκης. Δεν ξέρω ότι δεν, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Με τον Γιώργο τον Προστάκη τον κάλεσα 2 φορές στο τηλέφωνο. Σήμερα το πρωί δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να μιλήσουμε. Έχω στην ατζέντα των θεμάτων, σαφώς και θα μιλήσει ο Γιώργος, άλλωστε είναι από τους ενεργούς δημοτικούς συμβούλους. Θέλω να ανεβάσω ένα θέμα και ίσως γι' αυτό θέλει να κάνει την τοποθέτησή του ο άνθρωπος, αυτό της τοποθέτησης εντός της πόλεως των φοριαμών από γνωστή εταιρεία η οποία τοποθέτησε, θα σας πω όταν έρθει το όλο ζήτημα για συζήτηση. Τι είναι αυτό, μιλάμε για, για τα αυτά που γίνονται τα σκαψίματα στην πόλη από συγκεκριμένη κινητή και την τοποθέτηση σαφώς κάποιων φοριαμών μεγάλων σε ύψος και σε όγκο σε κεντρικά σημεία. Να, όπως σας πούμε αυτό να δώσουμε τον Γιώργο, θα τον παρακαλέσω όπως... όμως για όπως κανένα αυτό άλλο που έχει γίνει με τη ΔΕΗ, έτσι που έχουν αν δεν κάνω υποσταθμούς της ΔΕΗ μες στην πόλη που έχουν. Ωραία, να δώσουμε λίγο τον Γιώργο στο Προστάκη τον λόγο, θα τον παρακαλέσω να είναι σύντομος γιατί έχουμε αρκετά θέματα να αναπτύξουμε. Ναι, ναι, έχουμε άπλετο χρόνο, μην αγχώνεστε εσείς. Αυτό νομίζω με κάποιο τρόπο πρέπει να πάρει άδεια για να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν σκαψίματα. Αν θέλει ο άνθρωπος να αναδείξει αυτό το θέμα, δεν ξέρω τι θέλει ο κ. Προστάκης, να τον ακούσουμε. Θα τον παρακαλέσουμε να συνεχίσει. Καλημέρα σας κύριε Προστάκη, καλημέρα. Όχι, αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο, το ξέρει ο Αργύρης, μπορεί να το αναδείξει, δεν έχω θέμα εγώ. Ήθελα να συγκυρώσω κάτι στο προηγούμενο, γιατί έχει περάσει στον κόσμο ότι εμείς λακίσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Α, είμαι. Σε μένα ουσιαστικά μια,
Σε εσάς, ναι. Ναι, ναι. Ξέρετε, κυρία Τσαγκαράκη, ενώ άρχισε το Δημοτικό Συμβούλιο το πρώτο, νομίζω, 5.30, γύρω στις 7.30 άρχισε το δεύτερο, είχε πάει γύρω στις 10.30 ώρα και ξαφνικά σηκώνεται η παράταξη της πλειοψηφίας του κυρίου Καλατζάκη και δια του Προέδρου εμείς φεύγουμε, διακόπτουμε τη συνεδρίαση για 9.30 ώρα το πρωί. Και εκεί υπάρχει η ένσταση. Εκεί λοιπόν ακούστηκαν διάφορες προτάσεις. Σαφώς. Το να μείνουμε κανένα δύο μέχρι τις 12. Ξέρετε, πάρα πολλά συμβούλια τα προηγούμενα χρόνια κρατούσαν και μέχρι τις 1-2 η ώρα να φύγουν τα πολλά θέματα και να γυρίσουμε την επόμενη μέρα το μεσημέρι, γιατί οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε, δεν είναι μόνο οι γιατροί. Είναι αρκετοί που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο επαγγελματίες. Εκεί ήταν λοιπόν η έστασή μας, να μέναμε κανένα δύο ώρα ακόμα και να ερχόμαστε να είχαμε μία ώρα υπόλοιπο συνεδρία, δύο ώρες, την επόμενη μέρα το μεσημέρι να το λύσουμε. Και να μην πω ότι με ποια διαδικασία, έτσι με μια αυταρχικότητα, όλα τα μέλη της Δημοτικής Αρχής σηκώθηκαν και έφυγαν. Δεν πήραν υπόψη τους μια ομάδα δημοτικού συμβούλων παραπάνω από τους μισούς, η οποία ήθελε να συζητήσει τη διαδικασία και την ώρα που μας βολεύει. Μάλιστα. Και τότε φύγαμε λοιπόν εμείς όλοι μαζί και καθίσαμε κάπου, ήπιανε μια ρακή και συζητήσαμε για το πώς θα αντιδράσουμε. Εκεί είπαμε λοιπόν ότι εμείς δεν θα πάμε την άλλη μέρα το πρωί όπως αποφάσισαν, θα μπουκαλίστηκα η Δημοτική Αρχή. Και μας ήρθαν μηνύματα, κυρία Τσαγκαράκη, 12 η ώρα, τότε σκέφτηκαν, 12 η ώρα, η συνεδρία θα γίνει τελικά το μεσημέρι. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Ναι. Ωραία. Αυτό το έχουμε συζητήσει, δεν ξέρω, το τηλέφωνο σας, κάτι γίνεται. Το έχουμε. Ότι θέλαμε να αλλάξουμε, όπως είπε και ο κύριος Φανταζής, όλοι ήμασταν προετοιμασμένοι με προτάσεις για συμμετοχή. Σε όλα τα νομικά προσωπικά. Μα γι' αυτό το έθεσα ως θέμα, Γιώργο Προϊστάκη, γιατί ακριβώς υπήρξε και αυτή η άποψη ότι το κάνατε επί τούτου, επίτηδες το κάνατε, μωρέ, και φύγατε. Καταλαβαίνετε. Εγώ με την εμπειρία μου στο νομικό πρόσωπο περιβάλλον ήθελα να συμμετέχω στο νομικό πρόσωπο περιβάλλον. Είχαμε αποφασίσει σαν παράταξη ποιος θα εκπροσωπήσει από την παράταξη στο κάθε νομικό πρόσωπο. Εγώ προσωπικά θα συμμετείχα στο περιβάλλον. Και όπως είδατε, είναι μια διαδικασία. Να μην πω ότι ήταν αυτό, σούργιολο, γιατί την άκουσα. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία που ναι, όχι, δεν μπαίνει αυτό, κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε την ποσότητα, δεν έχουμε όχι παραπάνω γυναίκα, θέλουμε άντρα, δηλαδή παροδία. Αυτό που με στεναχωρεί εμένα τώρα, σαν πολίτης, είναι ότι, ας πούμε, υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο της κοινοπολιτείας που έχει από τους υπαλλήλους ή από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων, δηλαδή έχει πάρα πολλό φόρτο εργασίας και δεν υπάρχει κάποιος αντιπολίτευσης μέσα. Για να, δηλαδή έχει θέμα και κοινωνικά ζητήματα, Γιώργο Προϊστάκη. Δηλαδή ποια παιδιά θα πάνε στο παιδικό, ποια θα πάνε στα νηπιαγωγεία, δηλαδή όλα αυτά τα θέματα ενδεχομένως μετά να περνάνε. Μονόπαντα, πώς το λένε. Ναι, ναι, με αυτή την έννοια λοιπόν, το είπα. Για να πάρετε την ανάλογη απάντηση που πρέπει, θα πρέπει να την κάνετε στον κύριο Δήμαρχο προσωπικά. Έτσι. Γιατί οι προσωπικές του επιλογές φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτό που συζητάμε χρόνια, Μαρία, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το παγιές σχήμα που θέλει να περάσει ο Δήμαρχος, που ο νέος νόμος ήθελε να το αλλάξει και που τελικά το καλοκαίρι γίνανε αλλαγές. Και που βλέπουμε σε άλλους δήμους να υπάρχουν διαδικασίες συμμετοχικότητας, διαλόγου, να παίρνουν αποφάσεις από μια διαλογική συζήτηση και να υπάρχει σεβασμός στους συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράδρας δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο. Ναι, διότι θα γίνει συνάντηση σήμερα με τον κύριο Πινιχάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έχουμε νεότερα. Ενδεχομένως να ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Προϊστάκη. Καλημέρα. Λοιπόν, λέω, κύριε Πανταζή, τώρα πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα με τις προτάσεις, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, αν μας το επιτρέπετε, και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ωστόσο, εσείς μπορείτε.